Καλά, τώρα που το είπες αυτό, θυμάμαι. Θα με βρει τώρα από το σπίτι, βέβαια. Δεν πειράζει, αγάπη μου, κάνε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Όταν άρχισα να πρωτόμιλα με τον κρατερό στο τηλέφωνα, ξέροντας ότι έχει μόνο δίπλωμα μηχανής, δεν είχε δίπλωμα αυτοκινήτου. Και ωραίες μηχανές κατά καιρούς. Ναι, δηλαδή δίπλωμα πήρε όταν λίγο πριν έρθει η αέλεια στη ζωή. Όχι μην το λες αυτό, γιατί θα μάθουν ότι 10 χρόνια οδηγούσε χωρίς και θα έχει άλλα μετά. Όχι. Άλλο θέλω να πω. Δίπλωμα αυτοκινήτου πήρε τότε. Δίπλωμα μηχανής είχε. Όταν λοιπόν αρχίσαμε και πρωτομιλούσαμε και κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτό δεν έχει αυτοκίνητο, έχει μία μηχανή. Του λέγα διάφορα πράγματα. Δηλαδή εννοείς ότι αν τα είχες με μία κοπέλα που είχε πάει στο κομμωτήριο και έπρεπε να πάει κάπου, θα έβαζε κράνος πάνω στη μηχανή. Δεν θα πηγαίνετε με το αυτοκίνητο που μπορεί να είχε αυτή η κοπέλα για να μην υπάρχει πάντα. Μου έλεγε όχι, με τη μηχανή θα πηγαίνετε. Όχι, δεν κατάλαβε. Α πούμε, το μακιγιάζ μπορεί να μην πρέπει να αλλοιωθεί, γιατί πρέπει να πάει κάπου και να είναι καλά μακιγιαρισμένη. Ναι. Εντάξει, εκεί κάνει μια αποχώρηση, αν μη τι άλλο. Έκανε πολλές. Δηλαδή, σέβεσαι ότι ο άνθρωπος θέλει να είναι έτσι όπως